Καθυστέρηση στις εργασίες του σχολικού συγκροτήματος του φόρου επισημαίνει ο νομάρχης Πρέβεζας Βασίλης Ιωάννου. Ενώ την ίδια στιγμή, ύστερα από συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, δηλώνει πως η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Πρέβεζας θα βρίσκεται σε ετοιμότητα, ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Με στόχο να αντιμετωπιστούν έγκαιρα διάφορες εκκρεμότητες που αφορούν τη λειτουργικότητα των σχολικών κτηρίων του νομού, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να μην υπάρχουν προβλήματα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Ομαρχία Πρέβεζας με φορείς του νομού. Στη σύσκεψη έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον Ομάρχη αλλά και από τον αρμόδιο Αντινομάρχη για την πορεία των έργων σε όλες τις σχολικές μονάδες του νομού. Οι εργασίες αυτές αφορούν είτε αποξηλώσεις αμιάντων στοιχείων, είτε αντικαταστάσεις στεγών αλλά και κατασκευές νέων αιθουσών, κλειστών γυμναστηρίων και αύλιων χώρων. Από την πλευρά της Νομαρχίας υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι το νέο δημοτικό σχολείο στον Υδατόπυργο είναι έτοιμο και σε λίγες μέρες θα γίνει η παραλαβή του. Η συζήτηση επεκτάθηκε στο πρόβλημα των γυμνασίων στο φόρο, για το οποίο ήδη έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις από τον ΟΣΚ. Ο κ. Ιωάννου μίλησε αναλυτικά για την πορεία των μελετών αλλά και τις προετοιμασίες για τη δημοπράτηση του έργου, ανακαίνιση του συγκροτήματος, τονίζοντας ότι δυστυχώς ο ΟΣΚ δεν έχει τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα και δεν δεσμεύεται για την πορεία έναρξης και περαίωσης των εργασιών. Με στόχο να καταγράψουμε προβλήματα που υπάρχουν εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς που αρχίζει σε πολύ λίγες μέρες, να εξετάσουμε την πορεία των έργων που αφορούν επισκευές και συντήρηση σχολικών μονάδων, αλλά βεβαίως και την ολοκλήρωση της κατασκευής συγκεκριμένων σχολικών κτηρίων. Διαπιστώθηκε μετά από τις τοποθετήσεις ότι το σύνολό τους, οι σχολικές μονάδες που βρίσκονται υπό επισκευή, θα έχουν παραδοθεί κανονικότατα στην έναρξη των μαθημάτων